Καλή σας μέρα, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλή σας μέρα. Κύριε Καραθανασόπουλε, να ξεκινήσω εγώ λίγο με την υπόθεση της Νοβάρτης. Εσείς κάνατε λόγο για φιάσκο σχετικά με την υπόθεση της προανακριτικής. Θέλετε λίγο να μας πείτε τους λόγους και γιατί ζητάτε την άρση της ανωνυμίας των προστατευόμενων μαρτύρων. Ναι, μίλησαμε για φιάσκο όσον αφορά την εξέταση των προστατευόμενων μαρτύρων και την έκδοση των ενταλμάτων βίαιης προσαγωγής. Γιατί ακριβώς υποκαθεστώς ανωνυμίας, καταλαβαίνετε όλα αυτά, είναι πολύ καθαρό ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Και από αυτή την άποψη, εμείς λέμε, το λέγουμε όχι τώρα, αλλά από την πρώτη στιγμή, ότι δεν μπορεί υποκαθεστώς ανωνυμίας να υπάρξει ουσιαστική διερεύνηση των υποθέσεων και μάλιστα δύο από τους πλέον βασικούς μαρτύρους. Γι' αυτό, οι οποίοι είναι άφαντοι. Ναι, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν στην προανακριτική επιτροπή. Μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και το αίτημα θα το επαναθέσουμε σήμερα το πρωί στη συνεδρία της προανακριτικής επιτροπής, ούτως ώστε να κινηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, να αρθεί το καθεστώς προστασίας τους. Εντάξει, λέτε και ο καθένας από εδώ και πέρα να πάρει την ευθύνη για τη στάση που θα κρατήσει, εννοείται τις πολιτικές δυνάμεις. Ναι, ακριβώς, γιατί κοιτάξτε να δείτε, φαίνεται ότι αν συνεχιστεί αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων, είναι πάρα πολύ φανερό ότι διαδοχούμε σε έναν εκφυλισμό, σε μια εκφυλιστική διαδικασία. Δηλαδή δεν θα καταλήξει πουθενά, κύριε Καραθανασόπουλε, αυτή η ιστορία. Όπως δείχνουν τα πράγματα, υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά για μια σειρά χειρισμούς οι οποίοι έχουν γίνει. Και πολύ φοβόμαστε ότι όπως και ανάλογες επιτροπές, να σας θυμίσω και την πρώτη προανακριτική που έγινε για την ΟΒΑΡ της επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κατάληξε σε φιάσκο αυτή η προανακριτική. Φοβούμαστε ότι μπορεί να υπάρχει και μια τέτοιου είδους εξέλιξη και με την δεδομένη προανακριτική, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι γίνονται όλα αυτά για τη δημιουργία εντυπώσεων, ένθεκα κήθεν, και από τη μεριά της πλειοψηφίας αλλά και από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσπαθώντας να διατηρήσουν το αφήγημα το οποίο είχαν. Είμαι να μιλούν για πολιτικό σκάνδαλο, πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πολιτικές. Ή δε να μιλούν για σκευωρία. Έχει πολιτικές, έχει κοινωνικές, ενδεχομένως ποινικές διαστάσεις σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι σίγουρα. Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν από την άποψη το πώς όλα αυτά τα χρόνια διαχειρίζεται η υπόθεση του φαρμάκου που έχει μετατραπεί σε ένα πολύ ακριβό εμπόρευμα. Το αν υπάρχουν και νομικές ευθύνες, αυτό είναι ζήτημα προς διερεύνηση που δεν έχει η ουσία του ζήτημα. Στο ότι υπάρχει οικονομικό σκάνδαλο, υπάρχει οικονομικό σκάνδαλο. Ποιοι εμπλέκονται σε αυτό, είναι και αυτό ένα ζήτημα προς διερεύνηση και βλέπουν και οι δικαιοσύνοι με πολύ αργούς ρυθμούς να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Αλλά και ταυτόχρονα και οι εξεταστικές επιτροπές της Βουλής να μην θέλουν να βάλουν την ουσία του ζητήματος να εξεταστεί. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα λίγο και στο ασφαλιστικό. Είχαμε κάποιες κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα και προχθές από την ΑΔΔ και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Όμως το ασφαλιστικό φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε. Τι μπορεί να αλλάξει στο σημείο που βρίσκονται τα πράγματα? Κοιτάξτε, βεβαίως είναι η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην υλοποίηση του νέου ασφαλιστικού, το οποίο βεβαίως αποτελεί τη συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου. Άρα δηλαδή επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες της κοινωνικής ασφάλισης. Και το λέμε αυτό γιατί επιταχύνει η διαδικασία της υλοποίησης των τριών χρόνων, αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης, η ίδια αναλογιστική μελέτη η οποία συνοδεύει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και δόθηκε χθες, κατατέθηκε χθες στη Βουλή, δείχνει ότι η προοπτική είναι να αυξηθεί αυτό μέχρι και το 70ο έτος της ηλικίας. Η δαπάνη συνολικά για τις συντάξεις μειώνεται όλο και περισσότερο προς το ποσοστό του ΑΕΠ. Και από αυτή την άποψη λοιπόν και μειωμένες συντάξεις θα έχουμε και αύξηση των εισφορών των εργαζόμενων, και μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση στον τομέα της υγείας θα υπάρχει. Από αυτήν την άποψη λοιπόν όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει το αντιασφαλιστικό έκτρωμα του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά επί της ουσίας το νομιμοποιεί και πάει και ένα βήμα παραπέρα.
κλιμακώνοντας δηλαδή την αντιασφαλιστική επίθεση. Αυτό είναι το ζητούμενο το οποίο προκύπτει, γιατί εντάσσεται η λογική του ασφαλιστικού συστήματος στη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, στη μη αύξηση του μη μισθολογικού κόστου για τις επιχειρήσεις, στην θωράκιση ανταγωνιστικότητα. Αλλά καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτές αποτελούν και τις συμπληγάδες πέτρες στις οποίες συμφλίβονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων, είναι... των αυταπασχολούμενων. Μάλιστα. Κύριε Καραθαμασόπουλε, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στο ασφαλιστικό. Να σας πάω σε μια άλλη κατάσταση, εκρηκτική κατάσταση, μείζον θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Είναι το προσφυγικό, η κατάσταση στα νησιά. Υπήρχε παρέμβαση του ΚΚΕ για την εκρηκτική αυτή κατάσταση, θεωρώντας ότι ο μόνος δρόμος για να κλείσουν τα host, ο μόνος δρόμος είναι να κλείσουν αυτά τα δομές φιλοξενίες ή τα hot spots, να δημιουργηθούν ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας ενάντια στην ενίσχυση απελάσεων, όπως λέτε. Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα, γιατί τα νησιά είναι πολύ μικρές γεωγραφικές περιοχές με σοβαρά πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Πολύ μεγάλο βάρος σηκώνουν. Έτσι, έχουν σηκώσει ήδη πολύ μεγάλο βάρος, άρα πρέπει να αποσυμφορηθεί τα νησιά από την φιλοξενία των προσφύγων και των μεταναστών. Και όλα πώς θα γίνει αυτό? Τη δημιουργία των απαραίτητων δομών φιλοξενίας στην υπηρετική χώρα και τη γρήγορη διεκπαιρέωση των αιτημάτων τους, είτε όσον αφορά την παροχή του ασύλου, είτε όσον αφορά το καθεστώτος του μετανάστη. Από αυτή την άποψη λοιπόν, και ταυτόχρονα την προμήθειά τους με ταξιδιωτικά έγγραφα για να μεταβούν στους χώρους προορισμού, στις χώρες προορισμού τις οποίες έχουν. Αυτό όμως βεβαίως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αμφισβητεί την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει δημιουργήσει το πρόβλημα το συγκεκριμένο. Δηλαδή στο να μετατρέπεται η Ελλάδα και τα νησιά ιδιαίτερα σε χώρες αποθήκευσης ανθρώπινων ψυχών. Αν δεν υπάρξει μια τέτοια λύση, τότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι σε αδιέξοδο. Η Τουρκία αξιοποιεί το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα για να οξύνει την επιθετικότητα και τις διοικήσεις της, απειλώντας ότι θα ανοίξει τα σύνορα να γεμίσει η Ευρώπη με εκατομμύρια μετανάστες. Άρα δεν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο, σε ένα ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα, και αν δεν υπάρχουν ριζικά μέτρα απέναντι στην ακολουθούμενη μέχρι τώρα πολιτική, αντίθετα με την ακολουθούμενη μέχρι τώρα πολιτική, η κατάσταση μπορεί να οξυνθεί απότομα και ιδιαίτερα επικίνδυνα. Κύριε Καραθανασόπουλε, την συνέντευξη του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάγιατ χθες στο Sky την παρακολουθήσατε? Ορισμένα κομμάτια, ναι. Η θέση του ότι τα ελληνικά νησιά ανεξαρτήτως μεγέθους έχουν δικαίωμα στην οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, πώς την είδατε? Κοιτάξτε, είναι δεδομένη η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία εκφράζεται με κάθε τρόπο. Ότι υπάρχει στο Αιγαίο ζήτημα διεκδικήσεων ανάμεσα σε δύο χώρες, στην Ελλάδα και στην Τουρκία, και ότι οι δύο αυτές χώρες πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους. Άρα δηλαδή η λογική του Πόντιου Πιλάτου, την οποία ακολουθεί και η Αμερικανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ, διευκολύνει τις διεκδικήσεις και την αλλαγή των συνόρων την οποία επιδιώκει η Τουρκία. Κάτι το οποίο άλλωστε, να σας πω, στην ιστορική του διαδρομή βασίζεται και σε συμφωνίες τις οποίες έχει υπογράψει και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Συμφωνία της Μανδρίτης επί κυβέρνηση Μύτη, που αναγνώριζε διεκδικήσεις της Τουρκίας και γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Κύριε Καραθανασόπουλε, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.